Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Embargo Total War. Στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε τη μάχη της Άγκυρας και θα προσαρτήσουμε την περιοχή της Ανατολίας στην ελληνική επικράτεια. Δεν έχει αρκετή φύλαξη εδώ πέρα, υπάρχει και μια επανάσταση η οποία είχαν αντιμετωπίσει οι Οθωμανοί, έχουν αποδυναμωθεί αρκετά. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προωθηθούμε αρκετά εύκολα, φυσικά θα είναι πιο δύσκολη η πορεία μας προς την Ανατολή. Ίσως στο σημερινό επεισόδιο παίξουμε και τη μάχη της Βιέννης, θα κατευθυνθούμε με τα στρατεύματά μας προς τα πάνω, με τη βοήθεια φυσικά και του ελληνικού στρατού, ο οποίος προέρχεται από την περιοχή της Αθήνας. Και ελπίζω να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε αυτές τις δύο περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε λίγο τους Αυστριακούς να υπογράψουν τη συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Οπότε πριν τρέξουμε τον χρόνο, θα παίξουμε την μάχη. Εδώ πέρα όλα με το ποσοστό επιτυχίας δεν έχουν και τόσο καλή φύλαξη. Εμείς έχουμε ένα αρκετά αξιόλογο πυροβολικό. Έχουμε 1, 2, 3, 4 ταξιαρχίες. Δεν μπορούμε να το πούμε, είναι σίγουρα πιο λίγοι οι αξιωματικοί που ασχολούνται με το πυροβολικό. Οπότε έχουμε 4 ομάδες πυροβολικού. Αυτοί έχουν 2 και φυσικά οι περισσότεροι είναι από επιστράτευση. Where the enemy are concentrated. Εδώ είμαστε. Βλέπω ότι δεν έχουν και φρούριο, περίμενα φρούριο να έχουν εδώ πέρα. Τώρα, σχετικά με το πώς θα παραταχθούμε, θα φέρουμε το πυροβολικό μας λίγο προς τα εδώ. Από εδώ πέρα θα ρίξουμε. Αυτοί βρίσκονται κάπου εδώ πέρα, οπότε είμαστε σε καλή φάση. Είμαστε στο λόφο, μπορούμε να ρίξουμε το πυροβολικό μας και πιστεύω θα τους πετύχουμε. Είμαστε πολύ περισσότεροι. Τώρα σχετικά με το πυροβολικό μας που μπορούμε να το στήσουμε, θα φέρουμε και από εδώ λίγους να ρίξουν από εδώ μεριά. Εννοείται πως θα φέρουμε ενισχύσεις να καλύψουν το πυροβολικό. Έχουμε και μια ταξιαρχία υπηκού, θα τη φέρουμε από εδώ. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε βάλει την παράταξή μας, έχουμε σπάσει το στράτευμα στα 2. Θέλω το πυροβολικό να ρίξει και από εδώ μεριά. Νομίζω ότι βολεύει αρκετά. Έτσι πως έχει η κατάσταση. Βολεύει να ρίξουμε και από εδώ. Αλλά από εδώ θα αφήσουμε μόνο μία ταξιαρχία πυροβολικού. Τις περισσότερες θα τις δώσουμε εδώ πέρα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε αρχικά με το πυροβολικό μας. Και εννοείται πως θα κάνουμε και την προώθηση. Ξεκινάμε να πλησιάζουμε. Νομίζω ότι από εδώ που βρίσκεται το πυροβολικό μπορεί να ρίξει, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να πλησιάσουμε κι άλλο. Να δούμε λίγο πού βρίσκονται οι αξιωματικοί τους. Έχουμε και κάποια κάλυψη εδώ πέρα, βλέπουμε. Και να δούμε λίγο τι παίζει και από εδώ μεριά. Τα στρατεύματά μας θα πρέπει να πλησιάσουν. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να ρίχνουμε. Ωραίες, καλές βολές. Είναι λίγο μακριά το πυροβολικό μας, αλλά έξι τι να κάνουμε. Περιμένουμε και λίγο να πλησιάσουν αυτοί. Το να φέρουμε εδώ πέρα το πυροβολικό προς τα εδώ δεν θα είναι καλό για μας, διότι δεν θα έχει καλή οπτική γωνία. Αλλά το πυροβολικό αυτό εδώ πέρα βλέπω ότι μπορεί να πλησιάσει λίγο. Βλέπω ότι δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εδώ πέρα το τυχάκι.
σαν φύλαξη. Θα πλησιάσουμε κι άλλο. Εμείς θα πρέπει να πιέσουμε. Και αυτούς θα τους φέρουμε λίγο προς τα εδώ για να έχουμε καλύτερες βολές. Βλέπω ότι προς το παρόν υποχωρούν αυτοί. Φέρω το επίκο από εδώ μεριά, διότι βλέπω εδώ πέρα έχουν το πυροβολικό τους. Ίσως όταν έρθουμε κατά εδώ να αρχίσουν να ρίχνουν και αυτοί, να έχουν καλύτερο οπτικό πεδίο. Προς το παρόν ανεβαίνουμε το λόφο, αυτοί συνεχίζουν να υποχωρούν. Και μερικούς οι οποίοι έχουν καλυφθεί και δεν μπορούμε να τους ρίξουμε για κάποιον λόγο. Dragoons are mounted infantry who ride to an area of the battlefield, then dismount to fight as infantry. However, they could also do a reasonable job fighting in a cavalry role. Use the dismount button in the lower right of the screen to toggle them between and dismounted. Έχουν απομακρυνθεί αρκετά από το πυροβολικό μας. Θα φέρουμε την ταξιαρχία πυροβολικού κατά εκεί, μπας και μπορέσουμε να ρίξουμε λίγο και με το πυροβολικό. Αυτοί έχουν απομακρυνθεί αρκετά. Δηλιάζουνε. Εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να πλησιάσουμε. Το πυροβολικό μας, έχω την αίσθηση, δεν μπορεί να ρίξει τόσο μακριά. Οπότε ξεστήνουμε το πυροβολικό και ίσως πλησιάσουμε λίγο και από εδώ. Να προσέξουμε λίγο τα παλούκια εδώ πέρα. Προς το παρόν τους κυνηγάμε, δεν έχουμε κάνει μάχη. Απομακρύνονται συνεχώς. Αυτό θα έχει στο αποτέλεσμα να μην εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το πυροβολικό μας. Το φέρουμε κάπου εδώ, αν και δεν βοηθάει εδώ πέρα σίγουρα. Ο λόφος θα ήταν καλύτερα. Αλλά είναι πολύ μακριά. Πλησιάζουμε κι άλλο. Εδώ έχουμε και τους αξιωματικούς μας. Θα πρέπει να τραβήξουμε λίγο προς τα πίσω αυτούς.
και να ενισχύσουμε και λίγο εκεί πέρα τη μάχη. Θα στείλουμε μια ταξιαρχία τακτικού στρατού. Εδώ είναι ο τακτικός στρατός. Ανεβαίνουμε τον λόφο. Τραβάμε λίγο τυπικό να χάσουμε μερικούς άντρες ακόμα. Και τώρα θα γίνει μάχη. Για να δούμε που βρίσκεται το πυροβολικό εδώ πέρα. Ίσως και από εδώ μπορούμε να ρίξουμε. Όχι, είναι αρκετά μακριά. Θα κυνηγήσουμε. Κάνουμε μια καλύτερη παράταξη της στρατιάς. Πρέπει να τραβήξουμε αυτούς πάλι πίσω. Και τώρα ξεκινήσει η μάχη. Κάπου εδώ πέρα έχουμε και το υπηκό το άλλο. Ας χτυπήσουμε και αυτούς εδώ πέρα που έχουν μείνει. Δεν θα είναι δύσκολο, απλά μας καθυστέρησαν αρκετά διότι... τραβήχτηκαν προς το λόφο και μας καθυστέρησαν αρκετά. Πρέπει να κάνουμε και άλλη προώθηση. Δεν μπορώ να περιμένω το πυροβολικό να έρθει στους λόφους. Εδώ έχουμε μια ταξιαρχία η οποία επιτίθεται. Θα στείλουμε το υπηκό για ενίσχυση. Εδώ πέρα χάσαμε αρκετούς. Και νομίζω εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα προς το παρόν. Θα στήσουμε εδώ πέρα το πυροβολικό. Έκανα λάθος και τώρα πέρα τους φέρω κάπως έτσι. Εκτός και να το κάνουν και μόνοι τους αυτόματα. Τέλος πάντων. Ξεκινήσουμε να ρίχνουμε. Το υπηκό κυνηγάει αυτούς που φεύγουν. Νομίζω ότι κερδίζουμε αρκετά καλά τη μάχη. Θα διατάξουμε μια υποχώρηση εδώ πέρα του στρατεύματος αυτού. Τη ταξιαρχία, μην είναι μόνοι τους. Και θα ξαναρίξουμε. Νομίζω ότι η μάχη έχει τελειώσει. Δεν χρειάζεται καν να στήσουμε το πυροβολικό. Υποχωρούν τα Οθωμανικά στρατεύματα. Στείλαμε και το υπηκό εδώ πέρα να τους αποτελειώσει τελείως. Υποχωρούν όλοι.
Ας στείλουμε τον τυπικό να κυνηγήσει τους τελευταίους. Έχουν και αυτοί εδώ πέρα. Θα παίξουμε να τους κυνηγήσουμε τελείως. Να μην αφήσουμε κανέναν. Αυτοί ήδη φεύγουνε. Δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε. Θα χτυπήσουμε αυτούς εδώ που έχουν μείνει. Και εδώ πέρα έχει μείνει ένα, εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτός. Έχουμε διώξει τελείως τα στρατεύματα των Τούρκων και το μόνο που μένει να τελειώσουμε τη μάχη. Υποχωρεί και ο τελευταίος και η μάχη τελειώνει με αποφασιστική νίκη του ελληνικού στρατού. Εδώ πέρα βλέπουμε τις απώλειές μας, έχουμε 160 απώλειες, 996 είναι οι δικές τους. Τελειώσαμε με τους Οθωμανούς, δεν έχει μείνει ούτε ένας στην περιοχή της Άγκυρας από τα στρατεύματά τους. Μπαίνουμε θυναβευτές στην πόλη. Θα δούμε εδώ πέρα, θα έχουμε σίγουρα αντιδράσεις. Όχι τόσο όσο περίμενα, θα βάλουμε ένα φορολογή την πόλη ή περιοχή. Δεν θα τις αφήσουμε έτσι. Στην επόμενη γύρα ίσως κοιτάξουμε να προσαρτήσουμε και αυτές εδώ πέρα τις περιοχές με τη βοήθεια του ελληνικού στρατού που ήρθε από την Αθήνα. Νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτή τη γύρα. Θα επιτεθούμε στην επόμενη. Θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα μάχη στη Βιέννη. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη μάχη, αν μπορέσουμε να κερδίσουμε, θα μπορέσουμε κιόλας να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης με τους Αυστριακούς, έχοντας κερδίσει φυσικά τον πόλεμο. Ίσως και από μόνοι τους μας προτείνουν να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης μαζί τους. Στην επόμενη γύρα θα κοιτάξουμε να επισκευάσουμε και τα κτίρια που έχουμε στην Άγκυρα. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επικρούσουμε τα στρατεύματα των Οθωμανών, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Έχω την αίσθηση πως δεν κινδυνεύουμε, έχουμε μια πολύ καλή στρατιά εδώ πέρα. Δεν είχαμε και πολλές απώλειες. Έχουμε τους Οθωμανούς να μπαίνουν στην περιοχή για να ρημάζουν τα κτίρια. Εκτός από αυτούς έχουμε και τους επαναστάτες. Αναγκαστικά θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ πέρα να ψηφάσουμε τον Μπάρακ. Υπάρχουν και οι επαναστάτες εδώ πέρα. Επίσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για επανάσταση. Θα στείλουμε αυτά εδώ πέρα τα στρατεύματα εδώ. Σαν έρεμη λίγο η κατάσταση, απλά θα πρέπει σίγουρα να πολεμήσουν. Και έχουμε φυσικά και αυτούς εδώ πέρα, τους οποίους πρέπει να αποτελειώσουμε. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε και μαζί τους. Ίσως υπάρξει άλλη μια επανάσταση. Τώρα είχαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την κίνησή μας κατά εδώ. Θα δούμε λίγο πως έχει κατάσταση με τα στρατεύματά μας. Θα ξαναδοκιμάσουμε μήπως υπογράφουν συνθήκη ειρήνης. Δεν δέχονται. Σιγά σιγά θα πρέπει να κοιτάξουμε να οργανώσουμε το στρατό μας και στη Ρουμιλία. Θα έχουμε άλλη μια επανάσταση. Στη Βοσνία έχουμε strike. Τακτικό στρατός εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Βοσνία, αν υπάρξει επανάσταση, θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε με το στράτευμα εδώ πέρα. Θα περιμένουμε λίγο να βγει αυτό το μπάρακ.
το οποίο θα μας δώσει μερικές ακόμη ταξιαρχίες διαθέσιμες εδώ πέρα, ίσως να ενισχύσουμε λίγο το στρατό μας στην Κροατία και μετά να ξεκινήσουμε την επίθεση. Αν και νομίζω ότι είμαστε αρκετά ικανοί, απλά αυτό εδώ πέρα το στράτευμα έχει λίγο ελλείψεις και θα πρέπει να τις κοιτάξουμε. Να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση. Αυτές εδώ πέρα οι επαρχίες είναι έτοιμες να ξεσηκωθούν. Σίγουρα εδώ πέρα η περιοχή της Μικράς Ασίας έχει υψηλή ένταση. Τώρα που πήραμε την περιοχή της Μικράς Ασίας, ίσως μπορούμε να ανοίξουμε εμπορικούς δρόμους. Σίγουρα αυτοί δεν θα δεχόντουσαν, διότι δεν είναι και τόσο φιλική στο ελληνικό κράτος. Για να δούμε ίσως με τη Γεωργία. Θέλουν την περιοχή του Μοριά. Επιμένουν, δεν τους δίνουμε τίποτα. Ανόβερο. Μήπως το Ανόβερο μπορεί, όχι. Μάλιστα. Ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να κάνουμε εμπορικούς δρόμους, ίσως με την Πορτογαλία να δοκιμάσουμε. Δεν δέχεται κανένας, όλοι μας κλείνουν την πόρτα. Λοιπόν, έχουμε βάλει να επισκευάζονται εδώ πέρα τα κτίρια. Θα αφήσουμε αυτό το κτίριο να μην το επισκευάσουμε ακόμη, γιατί θέλω να... διορθώσουμε μια ταξιαρχία εδώ πέρα επικού που έχουμε, έλλειψη. Επίσης να δούμε λίγο όσον αφορά την τεχνολογία μας, τη φάση. Έχουμε πάρει καινούργια πανεπιστήμια, ένα είναι στο Εικόνιο. Θα πρέπει σίγουρα να βάλουμε εδώ πέρα μια τεχνολογική εξέλιξη να γίνεται. Από εδώ πέρα ίσως. Και έχουμε και μια ακόμη πόλη με πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα. Όπου μπορούμε να βάλουμε άλλη μια τεχνολογική εξέλιξη. Εδώ πέρα η τεχνολογική εξέλιξη τι ακριβώς είναι, θα μάθουμε στη συνέχεια. Μόλις έχουμε διορθώσει τον μπάραξ στην επόμενη γύρα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε και στρατό εδώ πέρα, να ενισχύσουμε λίγο. Σίγουρα θα πρέπει να κοιτάξουμε το στρατό μας εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε και το στράτευμα μας στη Βουλγαρία που μπορεί να κυνηγήσει την επανάσταση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να μην χάσουμε την περιοχή από τους επαναστάτες που θα υπάρξουν στην περιοχή της Ρωμιλίας. Αυτόν εδώ πέρα έχουμε πει να τον φέρουμε εδώ πέρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε να επιδιορθώσουμε το πανεπιστήμιο εδώ πέρα, στην περιοχή της Βουλγαρίας. Και σιγά σιγά ο δρόμος ανοίγει για το Victory, το campaign, καθώς τα πανεπιστήμια μας θα μπορέσουν σίγουρα να κάνουμε περισσότερες εξέλιξεις. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά στη συνέχεια. Νομίζω δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο όσον αφορά την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους υπουργούς. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τον αξιωματικό μας. Ήθελα να το παρατηρήσουμε, δείτε εδώ πόσα αστέρια έχει, έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες. Και έχει και αυτά εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά τα οποία βοηθάνε αρκετά στη μάχη. Πολύ ωραία. Έχουμε και μια επανάσταση, δύο επαναστάσεις από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Για να δούμε. Έχουν μπει και τα Οθωμανικά στρατεύματα στην επικράτειά μας. Αρχικά θα χτυπήσουμε εδώ πέρα τους επαναστάτες. Πρέπει να τους αποτελειώσουμε και θα επιστρέψουμε στην επόμενη γύρα εδώ πέρα. Μπορούμε να βγάλουμε λίγο στρατό για να ενισχύσουμε το στράτευμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είναι αρκετή αυτή εδώ πέρα. Θα πρέπει σίγουρα να συμπληρώσουμε τις χαμένες αξιαρχίες. Αλλά όχι τελείως από εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά και στο στράτευμα που έχουμε στην Κροατία. Μπορούμε να βγάλουμε και λίγους από εδώ πέρα. Θα βγάλουμε αυτούς εδώ. Ενισχύσουμε το στρατό.
Έχουμε δύο ταξιαρχείς πυροβολικού, νομίζω. Πολύ ωραία. Έχουμε απεργία και στην Ελλάδα, δυστυχώς. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξαναγίνει η επανάσταση και εδώ. Οπότε θα βγάλουμε λίγο στρατεύματα και εδώ πέρα, αναγκαστικά. Θέλουν αλλαγές όσον αφορά την κυβέρνηση. Τι αλλαγές θα κάνουμε? Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν εδώ. Μπας και έρθει κανένας καλύτερος για το στρατό μας. Αλλά ποιο να βάλουμε? Clamor for reform. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε και κάποιες επαναστάσεις. Καινούριο military building, το οποίο μας δίνει περισσότερες ταξιαρχίες, θα μπορούμε να βγάλουμε. Έχουμε στη Βοσνία έτοιμη επανάσταση να εκραγεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την επίθεση μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε και άλλο. Εδώ πέρα έχουμε ένα καλά καθαρτισμένο στράτευμα. Επανάσταση στη Σερβία. Με αυτούς εδώ πέρα θα χτυπήσουμε τους επαναστάτες. Νομίζω ότι είναι αρκετοί για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ελπίζω να μην χάσουμε. Τελικά χάσαμε. Εδώ πιστεύω ότι χάσαμε τη μάχη. Υπάρχει άλλη μια επανάσταση στην Ρωμιλία. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Θα χτυπήσουμε τους επαναστάτες εδώ πέρα. Πραγματικά δεν το πιστεύω ότι χάσαμε τη μάχη με τους επαναστάτες στη Σερβία. Είναι θλιβερό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να συμπληρώσουμε λίγο τις ταξιαρχίες μας. Αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθούμε λίγο προς τα βόρεια, όταν βγει και αυτή η ταξιαρχία που έχουμε βάλει εδώ πέρα να γίνεται. Μόλις συμπληρωθούν και οι χαμένοι, θα κοιτάξουμε να επιτεθούμε. Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Νομίζω στην επόμενη γύρα θα ξεκινήσουμε την προέλασή μας προς την περιοχή της Αυστρίας και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά του, στη Βιέννη. Καταπνίξαμε την επανάσταση στη Ρωμιλία. Και έχουμε και τον τουρκικό στρατό στα Άδανα. Είναι μια ταξιαρχία πυροβολικού και ένας general. Αυτή τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτείνεται στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία, όπως βλέπετε. Έχουν και την περιοχή της Αρμενίας. Αυτή είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε αποκόψει αυτή είναι εδώ πέρα την περιοχή από εδώ πέρα. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι να αφήσουμε μόνο την Αρμενία ως Οθωμανική επικράτεια ή ίσως έρθουμε και εδώ κάποια στιγμή για να πάρουμε αυτή εδώ πέρα την περιοχή και να διαλύσουμε τελείως την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σίγουρα θα κοιτάξουμε να πάρουμε με την Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να φτάσουμε και εδώ. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Έχουμε πάλι κάποιες ταξιαρχίες να γίνονται εδώ πέρα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε τον χρόνο. Κατά βάση πιθανότητα θα χάσουμε την περιοχή της Σερβίας, τους επαναστάτες. Δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε, έπρεπε να παίξουμε τη μάχη από ό,τι φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι λίγο αμφιλεγόμενα με τους επαναστάτες, θα παίζουμε τις μάχες, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αν το δίνω στο παιχνίδι, δεν κερδίζει τόσο εύκολα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να χτυπήσουμε και τους Οθωμανούς εδώ πέρα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να επιτεθούμε. Γιατί δημιουργούν πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις επαρχίες μας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει επανάσταση εδώ πέρα. Θα ορίσουμε και έναν αξιωματικό. Θα φέρουμε τον κολποτρόνι εδώ πέρα, μήπως άλλαξε λίγο η κατάσταση. Δεν αλλάζει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να μειώσουμε λίγο τους φόρους.
για την ώρα. Διότι δεν έχουμε στρατεύματα πίσω και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει επανάσταση. Δεν θέλουμε να γίνει επανάσταση. Καταστρέφουν τα κτίρια δυστυχώς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε αφήσει πολλά κτίρια τα οποία πρέπει να επισκευαστούν. Έχουμε επανάσταση εδώ πέρα, οπότε αναγκαστικά θα περιμένουμε με την επίθεση μας εκεί πέρα. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανοί να χτυπήσουν τους επαναστάτες. Νομίζω ότι με το περιβολικό μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Την επανάσταση θα χτυπήσουμε με αυτούς εδώ. Ωραία. Χάσαμε και μερικούς άντρες αναγκαστικά από εδώ πέρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι έχουμε... Δεν υπάρχει πια κίνδυνος για επανάσταση. Θα χαμηλώσουμε λίγο τους φόρους για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Αυτή τη δική δυναμική επανάσταση ούτε από εδώ. Μετά αυτά που έχουν απομείνει θα συμπληρώσουμε τις ταξιάρχες μας. Θα πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε να βγάλουμε και λίγο παραπάνω ναυτικό. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι στρατός. Στο κύρος μας αυτό προσμετράτε. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε την προώθησή μας στην Βιέννη. Θα χτυπήσουμε τους επαναστάτες στη Σερβία, όπου ξεκίνησε η επανάσταση. Ετοιμάζονται και άλλη μια επανάσταση εδώ πέρα. Θα υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης με τους Αυστριακούς, εφόσον πάρουμε τη Βιέννη και την περιοχή της Ουγγαρίας. Και θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο κατά πιθανότητα και στα είναι οι συνθήκες της συνθήκης ειρήνης με τους Αυστριακούς. Και τι ακριβώς θα ζητήσουν. Και έχουμε και την Νορβηγία σαν ανεξάρτητο κράτος αυτή τη στιγμή. Δοκιμάσουμε και trade. Δεν δέχονται. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε το επεισόδιο. Αυτά για την ώρα. Συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο.